αυτός ο ιστορικός και σπουδαίος οργανισμός πρωτοπορεί και πάλι. Εισάγουμε την ηλεκτροκίνηση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αφήνουμε οριστικά πίσω τις δύσκολες μέρες στις μεταφορές. Ήδη έχουμε παραλάβει 110 ηλεκτρικά λεωφορεία. Παράλληλα, τρέχουμε τη μεγάλη επένδυση για το σταθμό φόρτισης. Μέσα στο 2024 προσλάβαμε 150 οδηγούς. Παράλληλα, τρέχει εκ νέου πρόγραμμα για επιπλέον 40 προσλήψεις. Τα επόμενα 3 χρόνια ανανεώνουμε πλήρως τον στόλο των λεωφορείων μας. Από το νέο διαγωνισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα παραλάβουμε 250 λεωφορεία νέων τεχνολογιών, αντιρρυπαντικά λεωφορεία. Δουλεύουμε επίμονα, με σχέδιο, με όραμα. Έχουμε την στήριξη και τη συμπαράσταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και για να έρθουμε στο σημερινό, ξεκίνησαν από το προηγούμενο Σάββατο τα δοκιμαστικά στα 6 ηλεκτρικά λεωφορεία. Όλα πηγαίνουν καλά, κανένα πρόβλημα δεν εμφανίστηκε. Θεωρώ ότι με τις κινήσεις που κάνουμε και με αυτά που έρχονται, οι Θεσσαλονικείς θα αγαπήσουν ξανά τον ΟΑΣΤ.